θα είμαστε μέσα στα ΜΕΙΑ γιατί θα φτιάξουμε μία μελόπιτα. Έχετε φάει ποτέ μελόπιτα στη ζωή σας? Όχι. Έχετε φτιάξει? Όχι. Αφού δεν έχετε φάει, δεν έχετε φτιάξει σίγουρα. Θέλετε να δοκιμάσετε όμως? Ναι. Λοιπόν, η μελόπιτα είναι ένα γλυκό που φτιάχνεται στις Κυκλάδες, κυρίως την περίοδο του Πάσχα. Είναι τόσο εύκολο γλυκό και τόσο νόστιμο που πραγματικά θα έπρεπε να φτιάχνετε όλο το χρόνο σε όλη τη χώρα. Είναι το πιο εύκολο γλυκό που έχετε φτιάξει ποτέ σας και το πιο μελένιο και νόστιμο που έχετε φτιάξει ποτέ σας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη μελόπιτα θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια ελληνικό μέλι μούσας κλασικό, 1 κιλό ανθότυρο, 7 αυγά μεσαία, 1 πρέζα αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και ξύσμα από ένα λεμόνι. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 80 γραμμάρια ελληνικό μέλι μούσας κλασικό, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 50 γραμμάρια καρύδια και ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε ένα μπολ πάνω στη ζυγαριά. 300 γραμμάρια μέλι είναι το πρώτο μας συστατικό που θα βάλουμε μέσα. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μέλι μούσες, ένα 100% ελληνικό μέλι με ιδιαίτερα αρώματα, παχύρευστη υφή και πλούσια γεύση. Και βέβαια, σαν το ελληνικό μέλι δεν υπάρχει πουθενά κανένα στον κόσμο, οπότε η συνταγή μας μόνο στην Ελλάδα μπορεί να βγει τόσο νόστιμη. Θέλω 300 γραμμάρια, οπότε ανοίγω τη συσκευασία και εδώ. Θα θέλουμε 300 γραμμάρια. Και εντάξει, είναι ένα από τα λίγα γλυκά που δεν έχει τύψει να τα τρως, γιατί το μέλι είναι θαυματουργό. 300 ακριβώς έβαλα τον άτιμο. Λοιπόν, δεν το πιστεύετε, αλλά έβαλα 300 ακριβώς. Τώρα, 300 γραμμάρια μελάκι εδώ. Και ήρθε η ώρα για το ανθότυρο. Και αυτή η συνταγή έχει ανθότυρο. Δεν παίζουμε. Να σας πω ότι φυσιολογικά όταν λέμε μελόπιτα θα είχατε στο μυαλό σας ότι θα χρησιμοποιήσουμε ή φύλλο ή αλεύρι, σωστά? Ναι. Λάθος. Αυτό το γλυκό είναι βασισμένο στο μέλι και στο τυρί. Πόσο πιο φανταστικό μπορεί να γίνει ένα γλυκό? Είναι η εκδοχή του cheesecake, αλλά στην πιο υγιεινή του εκδοχή και βέβαια στην πιο ελληνική. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε το ανθότυρο μέσα. Το ανθότυρο, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, είναι αυτό το μαλακό τυράκι. Συνήθως έχει χαμηλότερα λιπαρά από τα υπόλοιπα. Αλλά και να έχει λιπαρά δεν μας πειράζει. Γιατί αυτό το γλυκό θα είναι φανταστικό. Λοιπόν, ρίχνουμε όλο το ανθότυρο μέσα και τώρα λίγο υπομονή. Εδώ πέρα με το πιρούνι θέλω να σπάσετε το τυρί και να ανακατέψετε πολύ καλά το τυρί μαζί με το μέλι. Το μέλι, το νέκταρ των θεών, εδώ και χιλιάδες χρόνια, αποτελεί τρόφιμο με πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Είναι μια τροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φαίνεται πως ενισχύει τον μεταβολισμό, προστατεύει την καρδιά και ενισχύει την διαδικασία της πέψης. Βοηθά στα προβλήματα με το σηκώτη και τα νεφρά, ενώ έχει επουλωτικές και αναπλαστικές ιδιότητες στο δέρμα. Και με το που ανακατέψετε το ανθότυρο μαζί με το μέλι και δοκιμάστε, θα συνειδητοποιήσετε ότι άνετα θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο γλυκάκι. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Που μπορείτε να βγάλετε στο τέλος ενός γεύματος. Αλλά εμείς θα το κάνουμε πιο ολοκληρωμένο. Πώς? Θα ρίξουμε μέσα ένα υλικό που πρέπει να δώσει σώμα στο γλυκό μας. Και αυτό είναι τα αυγά. Ρίχνουμε τα αυγά μέσα. Μη σας φαίνονται πολλά. Στο τέλος δεν θα μυρίζει αυγό το γλυκό μας, σας το υπόσχομαι. Γιατί μπορεί να το σκέφτεστε. Αλλά το συγκεκριμένο γλυκό φτιάχνεται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε δεν θα το αλλάξω, γιατί θα μπορούσαμε να βάλουμε αλεύρι για να δέσουμε το μείγμα, αλλά δεν θα είχε καθόλου ωραία αφή στο τέλος η μελόπιτά μας. Η μελόπιτα πρέπει να λιώνει στο στόμα, να εξαφανίζεται και να μην χρειάζεται να δαγκώσουμε. Οπότε άμα βάλουμε μέσα αλεύρι, καταλαβαίνετε ότι αυτή την υφή την έχουμε χάσει. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε τα αυγουλάκια μας. Λοιπόν, ρίχνω τα αυγά, θα προσθέσω μία πρέζα αλάτι, τη βανίλια, κανέλα, ελάχιστη ζάχαρη για να καραμελώσει, ξύσμα από ένα λεμόνι,
Αλλά αυτό είναι γιγαντιαίο λεμόνι. Δεν πειράζει, θα το βάλω. Ξυσμένο. Είναι ωραίο, μας αρέσει. Και τώρα πρέπει να ανακατέψουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πρέπει να κατευθούν όλα τα υλικά καλά μεταξύ τους. Οπότε με μία κουτάλα ανακατέψτε μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Νομίζω ότι είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε και στο μίξερ. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν έχετε όλοι στο σπίτι σας μίξερ και επειδή θέλω να τη δοκιμάσετε όλοι, γι' αυτό το λόγο την κάνω κι εγώ σε ένα μπολ. Μη σας ανησυχεί το γεγονός ότι μπορεί να βλέπετε κομματάκια από το τυρί. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο γκουρμέ, βάζοντας το στο πολυκοπτικό να το χτυπήσουμε και να γίνει τελείως smooth. Αλλά το γλυκό έχει μια πιο ρουστική υφή και αυτήν θέλουμε να κρατήσουμε. Δεν θέλουμε να την αλλάξουμε. Αυτό θα διαφοροποιήσει το δικό μας cheesecake από το κλασικό cheesecake που χρησιμοποιούν τυρί κρέμα. Βάζουμε ανθότυρο και η συνταγή μας θα βγει τέλεια. Τώρα, έχω ελάχιστο βουτυράκι εδώ. Θέλω ίσα ίσα να φροντίσω να μην κολλήσει το γλυκό μου η μελόπιτά μου στο ταψί. Μία κουταλιά της σούπας αλεύρι. Να φροντίσουμε να πάει παντού. Εδώ. Σεμιζάρουμε το ταψί μας. Και ό,τι περισσέψει, δεν το θέλουμε. Και όπως είναι, ρίχνουμε όλο το μείγμα της μελόπιτας μέσα. Εδώ. Απλώνουμε καλά. Και ήρθε η ώρα για τον φούρνο. Τώρα, ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Θα βάλουμε τη μελόπιτα μέσα και θα ψήσουμε περίπου για 40 με 50 λεπτάκια μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω. Μόλις είναι έτοιμη, θα τη βγάλουμε, θα την αφήσουμε να κρυώσει καλά και θα σερβίρουμε με τι άλλο, με μπόλικο μέλι και καρύδια. Και η μελόπιτά μας είναι έτοιμη. Όταν τη βγάλετε από το φούρνο θα είναι διπλάσια από ό,τι βλέπετε τώρα. Αλλά καθώς κρυώνει, χάνεται όγκος γιατί έχει αυγά, φουσκώνουν μετά καθώς κρυώνουν. Κάθε όγκος, αλλά έτσι ακριβώς θέλουμε να είναι. Να είναι συμπαγής η υφή και η γεύση που έχει τελικά η μελόπιτα. Τώρα, θα σερβίρουμε από πάνω με τι. Με μπόλικο μέλι. Είναι μία μελόπιτα, οπότε το μέλι είναι ο πρωταγωνιστής μας. Αφήστε να πάει παντού. Εδώ. Αναγία μου. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι όλοι θα τρέξετε σήμερα να κάνετε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, με το που ρίξουμε το μέλι και γυαλίσει, θα ρίξουμε λίγο κανέλα. Λίγα καρύδια. Και ξέρω ότι θα σας φανεί παράξενο αυτό που θα κάνω. Άμα θέλετε το κάνετε, άμα θέλετε δεν το κάνετε, δεν με πειράζει. Δεν θα σας παρεξηγήσω. Εγώ πάντα μου αρέσει να βάζω λίγο θυμαράκι σε αυτές τις συνταγές. Μου αρέσει πάρα πολύ, κάνει τρομερή αντίθεση. Για να το καταλάβετε πρέπει πραγματικά να το δοκιμάσετε. Και εγώ άμα μου έλεγε κάποιος βάλε σε ένα γλυκό θυμάρι θα έλεγα ότι είναι τρελός. Αλλά σκεφτείτε ότι πολλές φορές το μέλι μας τι είναι, είναι θυμαρίσιο. Έχει γεύση από θυμάρι, εμείς θέλουμε να γίνει λίγο πιο έντονη εδώ. Οπότε λίγο θυμάρι από πάνω πραγματικά θα απογειώσει τη συνταγή σας. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε κομμάτι. Αναγία μου. Πρώτα απ' όλα κοιτάξτε ποσότητα που έχει βγάλει. Γιατί εδώ πέρα δεν θες πάρα πολύ γλυκό. Ένα κομματάκι είναι αρκετό. Εδώ. Είναι φανταστικό. Αλλά εντάξει, εγώ το παράκανα λίγο. Το δικό μου το κομματάκι είναι αρκετά μεγάλο. Αλλά, κοιτάξτε εδώ. Η απόλυτη εκδοχή του ελληνικού cheesecake. Χωρίς αλεύρι, χωρίς φύλλα, χωρίς υδατάνθρακα. Από άλευρα, ουσιαστικά όλο μας το γλυκό είναι τυρί, αμπουλάκια και μέλι. Τώρα, ίσα ίσα από πάνω λίγο θυμαράκι και βουάλα. Για τη μελόπιτα. Βάζουμε σε ένα μπολ το μέλι, προσθέτουμε το ανθότυρο, σπασμένο σε κομμάτια και ανακατεύουμε με ένα πιρούνι μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Στη συνέχεια, ρίχνουμε τα αυγά, το αλάτι, τη βανίλια, την κανέλα, τη ζάχαρη, το ξύσμα από το λεμόνι και ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψί 32 εκατοστών, ρίχνουμε το μείγμα της μελόπιτας
και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε τη μελόπιτα να κρυώσει και απλώνουμε σε όλη την επιφάνειά της το μέλι, πασπαλίζουμε με την κανέλα και ρίχνουμε καρύδια τριματισμένα και ψιλοκομμένο φρέσκο θυμάρι. Κόβουμε σε κομμάτια, σερβίρουμε και γαρνίρουμε με θυμάρι. Αυτό το γλυκό δεν υπάρχει. Και κοιτάξτε εδώ, μέσα σε μία μπουκίτσα έχω φροντίσει να πάρω και λίγο θυμάρι. Το θυμάρι, άμα δεν θέλετε, μην το βάλετε. Αλλά άμα το βάλετε, θα θυμηθείτε ότι είχα δίκιο πάλι. Δεν υπάρχει. Είναι ένα γλυκό που δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Είναι το απόλυτο γλυκό γιατί σου προσφέρει αυτή την ισορροπία. Το μέλι είναι αυτό που πρωταγωνιστεί. Το τυρί έχει δέσει τέλεια με όλα τα υπόλοιπα. Ειλικρινά είναι μια συνταγή που μόλις τη φτιάξετε πρώτη φορά θα γίνει μια μας συνταγή γιατί τη φτιάχνετε όλη την ώρα. Θα συνεχίσω εγώ να τρώω το γλυκάκι μου. Θες και εσύ, Διονύση? Ναι. Αντέλα. Επειδή δεν έχεις ξαναφάει. Επειδή δεν έχω ξαναφάει, γιατί θα το δοκιμάσω. Μου έρχεται φίλε γιγαντιαία μπουκιά. Δεν μπορείς να πεις τίποτα σεμνό, έτσι. Δεν υπάρχει. Πάρ' το. Παίρνω κι εγώ αυτό.